Ελάτε τώρα να σταθούμε εκτός συνόρων. Όπως καλά γνωρίζετε, είναι δεκάδες χιλιάδες οι γιατροί και νοσηλευτές σε όλο τον κόσμο που αυτούς τους μήνες έχουν και οι ίδιοι προσβληθεί από τον κορονοϊό. Θα συνδεθούμε λοιπόν με τον Σωτήρη Δανέζη από την αίθουσα ειδήσεων για να σταθούμε σε μια ιστορία που συγκινεί και κάνει το γύρο του κόσμου τις τελευταίες ώρες, Σωτήρη. Ναι, είναι πολύ ιδιαίτερη η ιστορία της Πάμελα Ορλάντο, μιας νοσοκόμου από το Νιου Τζέρσι. Τα αμερικανικά μέσα κάνουν λόγο για μια γυναίκα με ένα πλατή χαμόγελο που μεγάλωσε μόνη της δύο παιδιά. Και όταν αρρώστησε πριν από μερικές εβδομάδες, άρχισε να καταγράφει μικρά βιντεάκια στο κινητό της, τα συμπτώματά της. Τα βίντεο αυτά βρήκε ο γιος της. Λίγες μέρες αργότερα η γυναίκα δεν θα μπορούσε να φανταστεί σε εκείνες τις πρώτες ημέρες ότι ουσιαστικά έκανε μια δραματική καταγραφή των τελευταίων ημερών της ζωής της. Στο πρόσωπο της Πάμελα Ορλάντο βλέπει κανείς τους χιλιάδες γιατρούς και νοσηλευτές που γνωρίζουν ότι κάθε φορά που μπαίνουν στις μονάδες εντατικής θεραπείας βαδίζουν ουσιαστικά σε δεδομένο σκηνή, αλλά δεν διστάζουν μπροστά στο μεγάλο ρίσκο και στο φόβο προκειμένου να σώσουν ανθρώπινες ζωές. Λοιπόν, οι εικόνες μιλούν από μόνες τους. Για να δούμε. Η Πάμελα Ορλάντο, νοσοκόμα από το Νιου Τζέρσι των Ηνωμένων Πολιτειών, καταγράφει με το τηλέφωνό της την πρώτη ημέρα των συμπτωμάτων της. Η 56χρονη γυναίκα, που στο παρελθόν είχε νικήσει τον καρκίνο, αποφασίζει να μην πάει στο νοσοκομείο και να αντιμετωπίσει μόνη της τον κορονοϊό. Δεν ήθελε η ίδια να στερήσει από έναν ασθενή με COVID ένα κρεβάτι. Την τρίτη ημέρα αναγκάζεται να νοσηλευτεί. Oh my God, this is no joke. I am so uncomfortable. My fever just broke, so... I'm a little bit better. I feel horrible. I'm like so bad, like almost like I'm not gonna make it. Την πέμπτη μέρα η κατάσταση της επιδεινώνεται ραγδαία. I can't even move without being short of breath. Just pray that I'm okay. Not sure what day it is. But I'm not getting better yet. Στα τελευταία πέντε βίντεο που κατάφερε να ανεβάσει και τα οποία βρήκαν οι γη της στο κινητό της μετά τον θάνατό της, δεν μπορούσε καν να μιλήσει. Φίλοι και συνάδελφοι την περιγράφουν εργατική. Έκανε τρεις δουλειές για να μεγαλώσει μόνη της τα παιδιά της. Κάθε Κυριακή, το μοναδικό ρεπό της Πάμελα ήταν γιορτή στο σπίτι. Μαγείρευε για όλη της την οικογένεια. Ο 23χρονος γιος της Ράιαν ανησυχούσε για τη μητέρα του από την αρχή της πανδημίας. You believe your mother was infected at work? Absolutely. I begged my mother to not go to work. I really did. I begged her, but that's not who my mom was. She told my mom that she was going to take care of us and really protect us from anything. And that's what my mother really needed. She needed to know that me and my brother were going to be okay. Τρεις εβδομάδες μετά τα πρώτα συμπτώματα, η 56χρονη νοσοκόμα άφησε την τελευταία της πνοή. Οι γη της στάθηκαν δίπλα της και την αποχαιρέτησαν φορώντας ειδικές στολές.